455 κεφάλαιον γάμα. Και ότε έφτασεν ο έβδομος μήν και οι Ισραήλισαν εν τες πόλεση, συνηθρίστη ο λαός εις άνθρωπος εις Ιερουσαλήμ. Και σηκώθη ο Ιησούς, ο Υιός του Ιουσεδέκ, και οι αδελφοί αυτού οι ιερείς, και Ζωροβάβελ, ο Υιός του Σαλαθήλ, και οι αδελφοί αυτού, και οκοδόμησαν το θυσιαστήριο του Θεού του Ισραήλ, για να προσφέρωσιν ολοκαυτώματα επ' αυτού, κατά το γεγραμμένον εν το νόμο του Μωυσέως του ανθρώπου του Θεού. Και έστησαν το θυσιαστήριο εν το τόπο αυτού και έτη επαπελούμενοι υπό του λαού των τόπων εκείνων. Και προσέφεραν επ' αυτόν ολοκαυτώματα προς τον Κύριον, ολοκαυτώματα πρωί και εσπέρας. Και έκαμον την εορτή των σκηνών κατά το γεγραμμένον και τας καθημερινάς ολοκαυτώσεις κατά αριθμών, ως ήτο διατεταγμένον κατά το καθήκον εκάστης ημέρας. Και μετά ταύτα προσέφεραν τα παντοτινά ολοκαυτώματα και των νεομηνιών και πασών των καθηγιασμένων εορτών του Κυρίου και παντός προσφέροντος αυτοπροαίρετον προσφοράν εις τον Κύριον. Από τις πρώτες ημέρες του εβδόμου μηνός ήρθα να προσφέρω σε ολοκαυτώματα προς τον Κύριον, πλην τα θεμέλια του ναού του Κυρίου δεν είχαν τεθεί έτη. Και έδωκαν αργύριον εις τους λιθοτόμους και εις τους τέκνορας και τροφάς και ποτά και έλαιον εις τους Σιδωνίους και εις τους Τυρίους, για να φέρω στην ξύλα κέδρινα από του Λιβάνου στην θάλασσα της Ιώπης, κατά την εις αυτούς δοθήσαν άδειαν κύρου του βασιλέως της Περσίας. Και εν το δευτέρο έτη της επιστροφής αυτών προς τον οίκον του Θεού εν Ιερουσαλήμ, εν μηνύ το δευτέρο ήρχισαν Ζωροβάβελ, ο Υιός, εν το δευτέρο έτη ξανά της επιστροφής αυτών προς τον οίκον του Θεού εν Ιερουσαλήμ, εν μηνύ το δευτέρο ήρχισαν Ζωροβάβελ, ο Υιός Σαλαθιήλ και Ιησούς ο Υιός του Ιωσεδέκ, και οι λοιποί των αδελφών αυτών ιερείς και λεβίτε και πάντες οι ελθόντες από της αιχμαλωσίας εις Ιερουσαλήμ και κατέστησαν τους Λεβίτας από 20 ετών ηλικίας και πάνω για να επισπεύδωσει το έργο του οίκου του Κυρίου. Και παρεστάθη ο Ιησούς, οι ιοί αυτού και οι αδελφοί αυτού, ο Καδμιήλ και οι ιοί αυτού, η Ιούδα, ως εις άνθρωπος για να κατεπήγωσει τους εργαζομένους εν το οίκο του Θεού. Οι του Ιναδάδ και οι αυτών και οι αδελφοί αυτών οι Λεβίτε και ότε έθεσαν οικοδόμητα θεμέλια του ναού του Κυρίου, εστάθησαν ιερείς ενδεδειμένοι με τα σαλμπίγκων και οι Λεβίτε οι του Ασάφ με τα κυμβάλων για να υμνώσει τον Κύριον, κατά την διαταγή Δαβί του βασιλέως του Ισραήλ. Και έψαλον αμοιβαίως υμνούντες και ευχαριστούντες τον Κύριον ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού επί τον Ισραήλ. Και πάσο λαός ηλάλαξαν αλλαλαγμών μέγαν, υμνούντες τον Κύριον για την θεμελίωση του οίκου του Κυρίου. Και πολλοί εκ των ιερέων και λεβιτών και εκ των αρχηγών των πατριών γέροντες ήτην εσύχων ειδή των πρώτερων οίκων, ενώ ο οίκος αυτού ούτως εθεμελιούτο ενώπιον των οφθαλμών αυτών, έκλαιον με τα φωνής μεγάλης, πολλοί δε ηλάλαξαν εν φωνή μεγάλη μετεφροσύνης. Και δεν διέκρινε ο λαός την φωνή του αλλαλαγμού της εφροσύνης από τις φωνής του κλαθμού του λαού, διότι ο λαός ηλάλαζε αλλαλαγμών μέγαν και η βοή κουέτο έως από μακρόθεν. Οι δε εχθροί του Ιούδα και Βενιαμίν, ακούσαντες ότι η ίτς εχμαλωσίας οικοδομούσιν των ναών του Κυρίου, των ναών εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ, ήλθαν προς Ζωροβάβελ και προς τους αρχηγούς των πατριών και είπαν προς αυτούς: «Ας οικοδομήσουμε με σας, διότι και εμείς εξητούμεν το Θεόν σας, καθώς εις και εις αυτόν θυσιάζομεν από των ημερών του Εσσαραδόν βασιλέως του Ασούρ, της Ασούρ, ώστις ανεβίβασεν ημάς εδώ». Ο Ζωροβάβελ όμως και ο Ιησούς και οι λοιποί των αρχηγών των πατριών του Ισραήλ είπαν προς αυτούς: «Ουδέν κοινώνει σε εσάς και εις εμάς, ώστε να οικοδομήσετε οίκον εις το Θεόν ημών, αλλά εμείς αυτοί ενωμένοι θέλουμε νοικοδομήσει εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ, καθώς προσέταξεν εις ημάς ο βασιλεύς Κύρος, ο βασιλεύς της Περσίας». Τότε ο λαός της γης παρέλυε τα σχήρας του λαού του Ιούδα και τα έρατεν αυτούς εν τη οικοδομή. Και εμίσθωνον συμβούλους εναντίον αυτών, δια να ματαιώνωση την βουλήν αυτών πάσας τας ημέρας Κύρου του βασιλέως της Περσίας και ως της βασιλείας Δαρίου του βασιλέως της Περσίας. Και επί της βασιλείας Ασουήρου
εν αρχή της βασιλείας αυτού έγραψον κατηγορίαν κατά των κατοίκων της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ. Και εν τις ημέρες του Αρταξέρξου έγραψεν και λοιπά και λοιπά στο 11 εδάφιο. Τούτο είναι το αντίγραφο της επιστολής την οποία έστειλαν προς αυτόν, προς Αρταξέρξην τον βασιλέα. Οι δούλοι σου οι άνδρες υπέραν του ποταμού και τα λοιπά, γνωστόν έστω εις τον βασιλέα ότι οι Ιουδαίοι αναβάντες από σου προς ημάς, ελθόντες εις Ιερουσαλήμ, οικοδομούσιν την πόλην την αποστάτην και πονηράν και γύρουσιν τείχων και συνάπτωση τα θεμέλια, γνωστόν έστω ήδη στον βασιλέα ότι αν η πόλη αυτή οικοδομηθεί και η τείχη εγερθώσιν, δε θέλωση πληρώσει φόρων, τελώνιων ή διαγώγιων και θέλει ζημιωθεί το εισόδημα των βασιλέων. Επειδή δε τρεφόμεθα από το παλατείο και το απρεπές διημάς να βλέπουμε την ατιμία του βασιλέως, δια τούτο εστήλαμεν και γνωστοποιήσαμεν προς το βασιλέα, δια να γίνει έρευνα εν το βιβλίο των υπομνημάτων των πατέρων σου. Και θέλεις ευρύ εν το βιβλίο των υπομνημάτων και γνωρίσει ότι η πόλη αυτή είναι πόλη αποστάτης και ολέθριος εις τους βασιλείς και εις τας επαρχίας και ότι εκ παλαιού χρόνου εκείνων επανάστασιν εν το μέσο αυτής, δια την οποία αιτίαν η πόλη αυτή κατερημώθη. Γνωστοποιούμεν προς τον βασιλέα ότι αν η πόλη αυτή ανακοδημηθεί και η τύχη αυτής αναγερθώσει, δε θέλεις έχει ουδέν μέρος εις το πέραν του ποταμού. Ο βασιλεύς απεκρίθη προς τον ρεούμ των ύπαρχων και Σαμψέ τον γραμματέα και τους λοιπούς συνεταίρους αυτών τους κατοικούντας εν Σαμαρία και τους άλλους τους πέραν του ποταμού. Ειρήνη και τα λοιπά. Η επιστολή την οποία εστήλατε προς εμάς ανεγνώστη ακριβώς ενώπιόν μου και εξεδόθη διαταγή παρεμού και ερεύνησαν και έβρικαν ότι η πόλη αυτή εκ παλαιού χρόνου επαναστατεί εναντίον των βασιλέων και γίνονται αυτοί στάσεις και συνωμοσία. Υπήρξαν έτη ισχυρής βασιλής επί Ιερουσαλήμ, δεσπόζοντες επί πάντας τους πέραν του ποταμού και πληρώνοντες αυτούς φόρος, τελώνιων και διαγώγιων. Τώρα λοιπόν προστάξατε να παύσωσι τους ανθρώπους εκείνους και η πόλη αυτή να μην οικοδομηθεί έως σου εκδοθεί διαταγή παρεμού. Και προσέξατε να μην αμελήσετε να κάμετε τούτο, δια να μην αυξηθεί το κακόν επί ζημία των βασιλέων. Ότε δε το αντίγραφον της επιστολής του βασιλέως Αρταξέρξου ανεγνώστη ενώπιον του Ρεούμ και Σαμψέ του γραμματέως και των συνεταίρων αυτών, ανέβησαν με τα σπουδής Ιερουσαλήμ προς Ιουδαίους και έπαυσαν αυτούς εν βία και με τα δυνάμεως. Και έπαυσε το έργο του οίκου του Θεού του Ισραήλ και έμεινε πεπαυμένον μέχρι του δευτέρου έτους του βασιλέως της βασιλείας Δαρίου του βασιλέως της Περσίας. Αμήν. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και ενώ βασιλιάς πλέον ήταν ο Κύρος ανιψιός και διάδοχος του Δαρίου του Μίδου, του πρώτου, ο οποίος επεκράτησε πλήρως επί της αυτοκρατορίας των Χαλδαίων, του Ναβουχοδονόσορος, ο Θεός διήγηρε την καρδιά του Κύρου και έβγαλε διάταγμα ώστε να επιστρέψουν όσοι ήθελαν εκ του λαού Ισραήλ για να οικοδομήσουν την πόλη και τον ναό της Ιερουσαλήμ, του Σολομώντα. Για να έχουμε μια ιδέα, ο βασιλεύς Δαρίος βασίλευσε 2 χρόνια, 537 και 536. Στη συνέχεια ο Κύρος βασίλευσε άλλα 2 χρόνια και στη συνέχεια βασίλευσε ως Υιός του Κύρου, ο ψευδοσμέρδης όπως λέει η ιστορία, ο Αρταξέρξης ο Μέγας για έξι περίπου χρόνια. Στη συνέχεια ο Καμβύσης για άλλα 7 χρόνια μέχρι το 520 που βασίλευσε ο Δαρίος και δια του οποίου το έργο το οποίο σταμάτησε και θα δούμε πώς σταμάτησε, ξανάρχισε. Δηλαδή το 536 επέστρεψαν, σε 16 χρόνια σταμάτησε το έργο, το 520 όμως ξανάρχισε. Τώρα βρισκόμαστε καταρχάς όταν 50.000 περίπου εν γέννη Ισραηλίτες επέστρεψαν στη γη των πατέρων τους, Ισραήλ. Εκεί έβαλαν μία τάξη
έψαξαν και βρήκαν ποιοι είναι οι Λεβίτες, ποιοι είναι οι ιερείς, ώστε όλα να γίνονται σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, καθώς τα 70 χρόνια που βρέθηκαν εκεί στην εξορία τους οδήγησαν στο να επιστρέψουν στον Θεό, τον αληθινό, και στο Λόγο του Θεού και στο Νόμο του Θεού. Γιατί χρειάστηκαν 70 χρόνια να αποβάλουν την ειδωλολατρία, τους ψεύτικους θεούς και τις ψεύτικες διδασκαλίες και απόψεις. Τώρα λοιπόν, καθώς έφτασαν εκεί, έφτασαν με απόφαση μέσα στην καρδιά τους, καθώς ο Θεός είχε διορθώσει τις καρδιές τους, να πράττουν κατά πάντα και τα πάντα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Κατά πάντα το θέλημα του Θεού και τα πάντα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό τον 7ο μήνα, που ήταν ο μήνας του εξυλασμού και εν συνεχεία της κοινοπηγίας, αποφάσισαν και άρχισαν από το θυσιαστήριο. Και είναι καλή αρχή, είναι θυσιαστήριο, είναι η προσφορά που εγίνεται από τον πιστό λαό του Θεού για να εξευμενιστεί ο Θεός από τις αμαρτίες τους πρώτον, και για να εξηλαιωθούν και αυτοί ενώπιον του Θεού από τις παραβάσεις τους. Θυσιαστήρια υπήρχαν δύο στο ναό του Σολομώντα. Ένα έξω από το από το καταπέτασμα, όπου εκεί υπήρχε προσφορά θυσιών, μάλιστα εν γέννη το θυσιαστήριο είχε δύο σκοπούς: προσφορά θυσιών, προσφορά ολοκαυτωμάτων, αλλά και καύση θυμιαμάτων. Οι προσφορές των ολοκαυτωμάτων ήταν για τον εξυλασμό τους, για την εξηλαίωσή τους. Η προσφορά των θυμιαμάτων ήταν για τον εξευμενισμό του Θεού, και η προσφορά των θυσιών, τις οποίες έτρωγαν εκ των υστέρων, ήταν για τη δοξολογία στο Θεό. Μέσα στο ναό, μέσα στα Άγια των Αγίων, υπήρχε ένα άλλο θυσιαστήριο, το οποίο αποκαλείται και Αγιαστήριο, όπου εκεί έμπαινε μία φορά το χρόνο ο αρχιερεύς για να ραντίσει τα Άγια των Αγίων με το αίμα, συνήθως δαμάλεως ή εν πάση περιπτώσει σπάνιο ήταν αυτό, με το αίμα του Ταύρου ή των ζώων, τα οποία, ή του αποδιοπομπαίου τράγου ακόμη, δια των οποίων έμπαινε μέσα στα Άγια των Αγίων εις εξηλεασμών της αμαρτίας του λαού, μια φορά το χρόνο. Και γι' αυτό και καλείται και Αγιαστήριο το θυσιαστήριο αυτό, αλλά και όχι μόνο αυτό. Στο θυσιαστήριο λοιπόν εκτός, θυσιάζανε κάθε μέρα κάποια θυσία και καίγανε κάποια σπονδί, κάποια καύση. Ήταν απαραίτητο, και πάντοτε ο λαός του Θεού, οι άνθρωποι του Θεού, ξεκινάγανε από το θυσιαστήριο, που είναι η σημερινή προσευχή, το ταμείο μας, και εκεί που πλησιάζουμε το Θεό, να τον εξευμενήσουμε, να συγχωρεθούμε, αλλά και να τον δοξάσουμε. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν και οι Ισραηλίτες όταν μπήκα μέσα. Άμεσα το θυσιαστήριο. Έκαναν τις προσφορές τους και τις θυσίες τους σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, γιόρτασαν και την εορτή της κοινοπηγίας, και στη συνέχεια, τα θεμέλια όμως του ναού δεν είχαν τεθεί, και στη συνέχεια μαζεύτηκαν, συνεννοήθηκαν και αποφάσισαν να θεμελιώσουν το λαό, πράγμα το οποίο και κατάφεραν. Κατά τον θεμελίωση όλοι αλάλαζαν. Ήταν κάτι που ποτέ δεν το φανταζόντουσαν, ότι μπορούσε να λάβει χώρα, ότι μπορούσε να γίνει. Ναι μεν ο Θεός το είχε υποσχεθεί, αλλά ήταν αδύνατον αυτοί τόσο μακριά, εκεί που βρίσκονταν, να επιστρέψουν, και ποιος να τους επιστρέψει και με ποιες δυνάμεις να επιστρέψουν. Παρόλα αυτά όμως ο Θεός, όταν υπόσχεται κάτι, το εκπληρεί, με αποτέλεσμα να βρεθούν πια σε αυτή την πολύ ευχάριστη για αυτούς στιγμή να θεμελιώσουν το λαό. Υπήρχαν οι γέροντες που έβλεπαν τον καινούριο λαό και τον θεωρούσαν σαν ασήμαντο, οι γέροντες πάνω από 70 χρονών, που είχαν δει
στα 10 τους χρόνια, στα 8, στα 15 τους χρόνια το ναό στη δόξα του, το ναό του Σολομώντος, και τώρα στα 80-85 τους χρόνια έβλεπαν το καινούριο ναό που θεμελιούται και το θεωρούσαν ότι ήταν ασήμαντος και μικρός μπροστά στη δόξα του προηγούμενου ναού. Αλλά υπήρχαν και νεότεροι που αλάλαζαν για το μεγάλο αυτό θαύμα που ο Θεός τους εξασφάλισε να θεμελιώσουν το λαό, το ναό. Όμως ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος του Θεού θα βρίσκει αντίσταση. Παρόλο που υπήρχε η διαταγή του Κύρου, οι λαοί του τόπου αυτού τους εμπόδιζαν, ζήλευαν και ήθελαν να σταματήσουν την οικοδομή του ναού και προσπαθούσαν με κάθε μέσον και με κάθε τρόπο, με απειλές, με παρακάλια, με προσεγγίσεις. Ήθελαν δηλαδή, οδηγούμενοι από τα πνεύματα της πονηρίας, καθώς ήταν τελείως έξω από το θέλημα του Θεού, να πείσουν για ομοζυγία, όπου στην ομοζυγία ο Θεός δεν ευαρεστείται και δεν ευλογεί. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να σταματήσει το έργο του Θεού καθώς μηχανεύεται ο διάβολος. Ένας από τους πιο πονηρούς τρόπους είναι το πλησίασμα με αγάπη, τάχα μου, με κολακίες, και όταν ακούτε να κολακεύουν άνθρωποι, εκεί υπάρχει κρυμμένος πίσω ο πονηρός. Στην κολακία υπάρχει πάντοτε κρυμμένος πίσω ο πονηρός. Όχι ότι ο άνθρωπος που κορακεύει είναι δαιμονισμένος προφανώς, αλλά έχει δεχθεί βέλη πεπειρωμένα και προσπαθεί με κολακίες να πετύχει αυτό το οποίο δεν μπορεί να πετύχει με άλλους τρόπους. Πλησίασαν λοιπόν και τους είπαν, εμείς θέλουμε να σας βοηθήσουμε. Αυτό είναι φοβερό, αδερφοί. Είμαστε μαζί σας. Θέλουμε να σας βοηθήσουμε. Γιατί και εμείς λατρεύουμε το Θεό σας. Και αλήθεια λένε. Και εμείς θυσιάζουμε στο Θεό σας. Αλήθεια λένε. Αλλά δεν λένε όλη την αλήθεια, ότι έχουν άλλες διδασκαλίες, άλλους θεούς επίσης λατρεύουν και βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν είναι υποτεταγμένοι στο Λόγο του Θεού και στο θέλημα του Θεού. Ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, ευαρεστείται και ευλογεί στην καθαρότητα, αφενός μεν, στον αγιασμό δηλαδή, αφετέρου στην ορθοτόμηση. Και δεν είναι παράξενος ο Θεός που ευαρεστείται και ευλογεί αυτές τις δύο καταστάσεις, δηλαδή την καθαρότητα, τον αγιασμό, που ο αγιασμός είναι και η αλήθεια και η αγάπη και το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, αλλά και η ορθοτόμηση. Στην ορθοτόμηση ξέρετε γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, και διαβάζαμε χτες και έτσι σκέφτηκα ότι ήταν καλό να το δούμε και μαζί. Διαβάζω από την σελίδα 1005, είναι από την επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου, ΙΕ κεφάλαιο και 8 εδάφιο. 1005 ΙΕ 8. Λέγω δε ότι ο Ιησούς έγινε διάκονος της περιτομής υπέρ της αληθείας του Θεού, δια να βεβαιώσει τας προς τους πατέρας επαγγελίας και δια να δοξάσωσει τα έθνη των Θεών για το έλεος αυτού. Ο Θεός δεν μπορεί παρά να ευλογεί στην ορθοτόμηση, στο θέλημά του. Γιατί? Δεν είναι παράξενος. Δηλαδή δεν θα ήταν τόσο παράξενος ο Θεός να πει κάντε ό,τι τόσο απλός ο Θεός δεν θα ήταν τόσο απλός να πει κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά στην ορθοτόμηση υπάρχει αυτό που λέει η Γραφή, η βεβαίωσης των επαγγελιών που ο Θεός έχει δώσει προηγούμενα. Δηλαδή, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Εάν δεν το επικαλεστεί θα σωθεί, όχι. Αυτό θα πει ορθοτόμησης. Για να σωθώ δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Να πάω να ανάβω καντήλια, να πάω να ανάβω κεριά, να πάω στην τάδε εκκλησία, να πάω στα Ιεροσόλυμα. Δεν σώζεται ο άνθρωπος κάνοντας αυτό που θέλει, αυτό που νομίζει. Είναι γεγραμμένο και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Μόνο όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί.
Και ο Κύριος ήταν υποτεταγμένος στο Λόγο του Θεού, ο Ιησούς Χριστός υποτεταγμένος στο Λόγο του Πατέρα Του, έπρεπε να γεννηθεί και να υπηρετήσει την περιτομή, μα ήρθε για τους καταρχήν, κατεξοχήν, για τους εθνικούς, όχι. Έπρεπε να υπηρετήσει την περιτομή για να μπορέσει να απολαύσει τις επαγγελίες που έδωσε ο Θεός στους πατέρες. Δεν είναι παραξενιά του Θεού να θέλει να κάνουμε το Λόγο Του. Είναι ανάγκη για να εκπληρωθούν οι υποσχέσεις, καθώς ο άνθρωπος του Θεού περπατάει στο Λόγο του Θεού. Εάν δεν περπατήσει στο Λόγο του Θεού, δεν μπορεί να βεβαιώσει ο Θεός τις υποσχέσεις που έχει δώσει. Δεν μπορεί να βεβαιώσει ο Θεός και να επαληθεύσει το Λόγο Του στη ζωή μας. Γι' αυτό όλη η Γραφή αναφέρεται και έκανε ο Μωυσής κατά πάντα το Λόγο του Θεού και έκανε ο Δαβίδ πάντα τα θελήματα του Θεού και όλοι έκαναν κατά πάντα το Λόγο του Θεού. Γιατί? Γιατί μόνο κάνοντας κατά πάντα το Λόγο του Θεού επιβεβαιώνονται, πραγματοποιούνται οι υποσχέσεις ηγεγραμμένες του Λόγου του Θεού στη ζωή μας. Εάν κάνουμε ό,τι θέλουμε, δεν μπορεί να επιβεβαιωθούν οι υποσχέσεις του Θεού. Δεν μπορούμε να τις απολαύσουμε. Δεν μπορούμε να τις κερδίσουμε. Δεν μπορούμε να τις ζήσουμε. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί τώρα βρέθηκαν σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση που είναι του διαβόλου. Γιατί ο διάβολος ενεργεί με συγκεκριμένες συνήθειες και ενέργειες. Πρώτον, προκαλεί και δελεάζει. Δεύτερον, απειλεί και τρομοκρατεί. Αν δεν πιάσει η πρόκληση και ο δελεασμός, το καλόπιασμα, η κολακία, τότε έρχεται η απειλή. Σε απειλώ, σε τρομοκρατώ, για να σε πείσω, να σε αναγκάσω. Εάν δεν τα καταφέρει με την πρόκληση που δεν τα καταφέρνει στον άνθρωπο του Θεού και με την απειλή, τότε έρχεται με άλλη πονηριά, με πλάνη, με ψέματα. Είπε το όντιο Θεός να μη φάτε στον Αδάμ και στην Εύα. Στην Εύα είναι προκειμένο. Από κανένα, τον καρπό από κανένα δέντρο. Όχι, λέει, δεν είπε έτσι. Είπε μόνο από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Γιατί αν φάμε θα πεθάνουμε. Ψέματα, λέει. Κατηγόρια, η πλάνη, συγγνώμη, και το ψέμα. Ψέματα, λέει ο Θεός. Αλλά δεν λέει ψέματα ο Θεός, ο διάβολος λέει ψέματα. Για να τον κοροϊδέψει, για να τον πείσει στο ψέμα. Και την έπεισε την Εύα. Λέει ψέματα, λέει, δεν θα πεθάνετε, αλλά θα γίνετε όμοι με Αυτόν, και ο Θεός δεν το θέλει να γίνετε όμοι με Αυτόν. Αν και η πρόθεση του Θεού είναι αυτή, να γίνουμε όμοι με Αυτόν. Και η Εύα λέει πω, λες ο Θεός να είναι έτσι, να μας θέλει να μην είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Στρέφει αυτό που της δείχνει και εκεί ενεργεί το φρόνημα του κόσμου. Το φρόνημα της σάρκας. Το βλέπει, λέει, νόστιμο είναι. Το ξαναβλέπει, ωραίο είναι. Το ξαναβλέπει, δίνει και σοφία. Και αρπάζει και το τρώει και την έπαθε. Και ο τελευταίος τρόπος που χρησιμοποιεί ο διάβολος, εκτός από τα ψέματα και την πλάνη, να σε πείσει στο λάθος, είναι η κατηγόρια. Είναι η διαβολή. Να βάλει τους ανθρώπους να τσακωθούν ένας με τον άλλον. Να κατηγορεί στο Θεό τους ανθρώπους, στον άνθρωπο το Θεό, αλλά και στον έναν άνθρωπο τον άλλον άνθρωπο. Ενώ ο Θεός θέλει την ενότητα, γιατί στη συγκατοίκηση εν ομονία είναι προσδιορισμένη η ευλογία του Θεού, πάει να κάνει χώρισμα. Αυτές είναι οι τέσσερις πονηριές του διαβόλου. Έχει κι άλλες, αλλά όλες είναι υποκατάστατα αυτών. Τώρα λοιπόν έρχεται με την πρόκληση. Θέλουμε να σας βοηθήσουμε, γιατί και εμείς τον ίδιο Θεό πιστεύουμε. Τι εδώ, τι εκεί, βρε αδερφέ. Το ίδιο είναι. Και εδώ είναι ο Θεός με εσάς, και εκεί που είμαστε εμείς προσφέρουμε θυσίες, ελάτε να είμαστε όλοι μαζί, να σας βοηθήσουμε να οικοδομήσετε. Όμως οι άνθρωποι του Θεού έχουν στερεωμένη απόφαση. Δεν παίζουν με το Λόγο του Θεού, δεν παίζουν με το θέλημα του Θεού, και η απάντησή τους δεν είναι με πολιτική,
να τους κοροϊδέψουμε, να τους πείσουμε, να, μην, να δείξουμε ότι είμαστε ευγενείς. Δεν είναι τώρα να είμαστε ευγενείς, είναι να είμαστε πιστοί. Πιο σωστά, δεν είναι να κάνουμε τους ευγενείς. Μ' αρέσει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Δε συνεστάλλην να σας φανερώσω όλη τη βουλή του Θεού. Όλη τη βουλή του Θεού. Και η απάντησή τους είναι απόλυτη. Τίποτα κοινό ανάμεσα σε εσάς και σε εμάς, ώστε να μας οδηγήσει να οικοδομήσουμε μαζί το ναό του Θεού. Μα δεν τους προσβάλλεις έτσι, έρχονται με καλή πρόθεση. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι άνθρωποι. Εμάς μας ενδιαφέρει τι λέει ο Θεός. Δεν είναι καλή πρόθεση των ανθρώπων που δεν είναι καλή. Φθόνο, μίσος, κακία, ζήλια έχουν μέσα τους. Γιατί βλέπουν ότι αυτοί θα ευωδοθούν, έχουν τη διαταγή του Κύρου. Και συνεχίζουν. Εμείς μόνοι μας θα συνεχίσουμε να οικοδομούμε το ναό του Σολομώντα, το ναό του Θεού, όπως μας διέταξε ο Κύρος. Είναι άγιοι άνθρωποι του Θεού, αλλά έκαναν λάθος. Έκαναν λάθος γιατί δεν πρόσεξαν, δεν έδωσαν πολύ μεγάλη προσοχή στον προφητικό λόγο του Θεού, τον γεγραμμένο, και θέλω να τον δούμε μαζί, αδελφοί, στη σελίδα 654. Γιατί αν δεν δίνουμε προσοχή, αν δεν δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια του προφητικού λόγου, παρόλες τις καλές προθέσεις μας, θα κάνουμε λάθη. Αυτοί λοιπόν τι είπανε, πολύ σωστά, δεν υπάρχει τίποτα κοινό και έχουν μια βεβαιότητα, τη διαταγή του Κύρου, ότι τους έδωσε εντολή να οικοδομήσουν. Όμως αν είχαν προσέξει από το κεφάλαιο Μη Δέλτα και το εδάφιο 28, θα είχαν δει κάτι που δεν θα τους οδηγούσε να κάνουν λάθος. Θα τους σταμάταγε από το λάθος. Λέει λοιπόν ο λόγος του Θεού προφητικός. Ο λέγον, ο Θεός δηλαδή, προς τον Κύρον, ούτως είναι ο βοσκός μου και θέλει εκπληρώσει αυτός πάντα τα θελήματά μου. Αλλά και ο λέγον προς την Ιερουσαλήμ, θα ξαναχτιστείς. Αλλά και ο λέγον προς τον ναό, τα θεμέλια σου μόνο θα τεθούνε. Κοιτάξτε τώρα μια μικρή λεπτομέρεια πως αλλάζει τελείως την απόφαση που πρέπει να πάρει ο άνθρωπος. Η εντολή που είχαν από τον Κύριο είναι οικοδομήστε τον ναό. Ναι, αλλά ήταν ο Κύριος, δεν ήταν ο Θεός. Ναι, αλλά ο Κύριος ήταν άνθρωπος του Θεού, αλλά ήταν ο Κύριος, δεν ήταν ο Θεός. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος. Το βεβαιότερο στη ζωή μας, και κάνουμε πάρα πολύ καλά να προσέχουμε στον προφητικό λόγο του Θεού. Όποιος μελετάει το λόγο του Θεού, όχι τον διαβάζει. Και ιδιαίτερα στη μεγάλη παγίδα που πέφτουμε κάποιοι, να μελετάμε και να διαβάζουμε μόνο όταν είναι να κηρύξουμε. Και εγώ έχω πέσει σε αυτή την παγίδα πολλές φορές και μετανοώ και επιστρέφω. Δεν είναι να μελετάμε για να κηρύξουμε. Είναι να μελετάμε για να μας μιλήσει ο Θεός. Είναι να μελετάμε για να μας διορθώσει, να μας ελέγξει, να μας κατευθύνει, να μας φανερώσει. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν τόσο πολύ χαρήκαν από τη διαταγή του Κύρου, και τη διαταγή του Κύρου την κάνανε Ευαγγέλιο. Την κάνανε Λόγο Θεού. Όμως τον προφητικό λόγο τον είχαν στα χέρια τους. Και ο Θεός τους είχε φανερώσει, τους είχε αποκαλύψει ότι δεν μπορείτε να συνεχίσετε άμεσα. Το μόνο που θα μπορέσετε να κάνετε είναι να τεθούνε τα θεμέλια. Όταν δεν προσέχουμε στο Λόγο του Θεού, όταν νομίζουμε ότι ξέρουμε το Λόγο του Θεού, γιατί αυτοί είχαν διαβάσει, ξέραν το Λόγο του Θεού, ξέραν το Λόγο του Θεού ότι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού ο Θεός θα δώσει εντολή στον Κύρο, το είδανε, χαρήκανε, δοξάσαν το Θεό, αλλά δεν έδωσαν την πρέπουσα προσοχή να δουν το θέλημα του Θεού. Τώρα θα μου πεις, είσαι βέβαιος ότι δεν έδωσαν?
Έτσι φαίνεται από τις ενέργειές τους περαιτέρω. Αποφάσισαν λοιπόν μόνοι τους λέγοντας και το εξηγούνε, αλλά εμείς αυτοί, πολύ σωστά ενωμένοι, θα οικοδομήσουμε εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ, καθώς προσέταξε εις ημάς ο βασιλεύς ο Κύρος, ο βασιλεύς της Περσίας. Τώρα, εκεί που στηρίζουν την απόφασή τους, δεν είναι στον προφητικό λόγο, αλλά είναι στο βασιλιά τον Κύρο. Δεν θα ευωδοθούνε. Δεν ξέρω τι θα σκέφτηκαν ή τι μπορούμε να σκεφτούμε εμείς. Αφού δεν δέχτηκαν τη βοήθεια, μπορεί να ήταν από το Θεό αυτοί που ήρθανε να τους προσφέρουν βοήθεια για να οικοδομήσουν. Αφού δεν δέχτηκαν τη βοήθεια, καλά να πάθουν. Γιατί? Έτσι σε λίγο θα σταματήσει το έργο του Θεού. Αλλά το έργο του Θεού θα σταματήσει όχι γιατί δεν δέχτηκαν βοήθεια, όχι δεν έκαναν σωστά πράγματα, αλλά γιατί έτσι ήταν το σχέδιο του Θεού. Έτσι είχε προγνωρίσει ο Θεός, έτσι είχε προφητεύσει ο Θεός. Έτσι είχε προβλέψει ο Θεός. Αντί λοιπόν, όταν είδαν τη δυσκολία και το προτείνει ο Λόγος του Θεού, όταν βρίσκεσαι σε δυσκολία, μην κάθεσαι και σκέφτεσαι. Μην ρωτάς. Ξεκίνα μελετώντας το Λόγο του Θεού. Ξεκίνα μελετώντας με προσοχή το Λόγο του Θεού να δεις ο Θεός τι προβλέπει σε αυτές τις καταστάσεις. Δεν υπάρχει ζήτημα στη ζωή μας, αδερφοί αγαπητοί, που να μην το προβλέπει ο Λόγος του Θεού. Μέσα στο Λόγο του Θεού είναι γεγραμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Μέσα από το Λόγο του Θεού θα σου μιλήσει ο Θεός. Και επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά και δεν θα σταματάω να το λέω. Μην πάρεις να διαβάσεις το Λόγο του Θεού σαν ένα σύγγραμμα. Σαν να είσαι φοιτητής. Ή σαν ένα περιοδικό. Σαν να είσαι τεμπέλης. Ή σαν μια ιδιαίτερη μελέτη. Σαν να είσαι επαγγελματίας. Πάρε να διαβάσεις το Λόγο του Θεού σαν προσευχόμενος που εξητάς. Εάν συνδυάσεις τη μελέτη του Λόγου του Θεού με το ταμείο σου, εκεί θα διαπιστώσεις μεγάλες διαφορές στη μελέτη του Λόγου του Θεού. Μπες μες στο ταμείο σου, κλείς την πόρτα. Πρώτα-πρώτα γονάτισε στον Κύριο και μετενόησε. Αν δεν μετανοήσεις, μην περιμένεις καλό. Μετανόησε, εξομολογήσου, σκέψου. Να ζητάμε από το Θεό να μας καθαρίσει την καρδιά μας. Να μην φιλοξενεί τίποτα. Να βρεθούμε σε αθωότητα ενώπιον του Κυρίου. Δεν μπορεί να σε ευλογήσει ο Θεός αν δεν βρεθεί σε αθωότητα ενώπιον του Κυρίου. Σε καθαρότητα. Είναι αυτό που ευαρεστεί το Θεός, όπως είπαμε. Κάθαρση και ορθοτόμηση. Αφού λοιπόν μετανοήσεις, εξομολογηθείς, τότε κοίταξε και δίπλα σου. Πρέπει να βρεθείς και εν δικαιοσύνη με τους ανθρώπους. Γιατί αν δεν συγχωρήσεις όλους τους ανθρώπους, δεν τους ελευθερώσεις, μην τους έχεις δεμένους και μην είσαι και εσύ δεμένος, δεν μπορεί ο πατέρας σου να σου συγχωρήσει τις δικές σου αμαρτίες και τα δικά σου λάθη. Τακτοποίησε λοιπόν πριν τη μελέτη. Τακτοποίησε λοιπόν ενώπιον του Θεού και τη σχέση σου με τους ανθρώπους και πάρε σοβαρές αποφάσεις πώς θα ενεργήσεις. Συγχώρεσέ τους, προσευχή σου για αυτούς, αγάπησέ τους. Και όταν θα βρεθείς σε κάθαρση και όταν θα βρεθείς σε αθωότητα ενώπιον του Θεού και σε αθωότητα και σε αγιασμό, σε έλλειψη αδικίας, σε δικαιοσύνη ενώπιον των ανθρώπων, τότε θα έρθει ο Θεός με το κάρβουνο να σου καθαρίσει όλες τις ατέλειες με τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. Και τότε όταν διαβάζεις, θα διαβάζεις διαφορετικά, τελείως διαφορετικά. Όταν θα μελετάς, θα μελετάς τελείως διαφορετικά. Θα σου ανοίγει ο Θεός τη διάνοια να καταλαβαίνεις τις γραφές και θα σου ανοίγει ο Θεός την καρδιά να δέχεσαι το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού καθώς είναι, ώστε
να αρχίζει ο Λόγος του Θεού να ενεργείται στη ζωή σου. Να το ξαναπώ σας παρακαλώ και ας γίνομαι κουραστικός. Αλλά είναι τόσο σημαντικό για την προσωπική μας ζωή. Πρέπει απαραίτητος να βρεθεί σε αθωότητα ενώπιον του Θεού. Απολύτως σε δικαιοσύνη με όλους τους ανθρώπους. Και σε δικαιοσύνη με όλους τους ανθρώπους σημαίνει μακροθυμία, συγχωρητικότητα, αγάπη. Αθωότητα ενώπιον του Θεού σημαίνει μετάνοια, εξομολόγηση, επιστροφή. Για να έρθει ο Θεός να σου ανοίξει τη διάνοια, να καταλαβαίνεις τις γραφές και σου ανοίξει την καρδιά, να δέχεσαι αυτά που διαβάζεις σαν Λόγο Θεού. Όταν διαβάζουμε, μην πιστεύετε, μην νομίσετε ποτέ ότι όταν διαβάζουμε, διαβάζουμε το βιβλίο αυτό σαν Λόγο Θεού. Για να το διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού καθώς είναι, πρέπει να έχει επέμβει ο Θεός στην καρδιά μας. Πρέπει να είμαστε ενώπιον του Θεού έτσι πως μας θέλει. Τότε ζωντανεύει το ανάγνωσμα και γίνεται Λόγος Θεού. Και όταν διαβάσουμε και διαβάζουμε και μελετάμε το Λόγο του Θεού σαν λόγο Θεού καθώς είναι, τότε ο Λόγος του Θεού ενεργείται στη ζωή μας. Τότε. Τότε πραγματικά μελετάμε και ενεργεί ο Θεός. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν τώρα, άγιοι άνθρωποι του Θεού, έκαναν το θέλημα του Θεού, δόξαζαν το Θεό, έφτιαξαν το θυσιαστήριο καθώς έπρεπε, έθεσαν τα θεμέλια του ναού καθώς έπρεπε, αλλά από εκεί και πέρα στηρίχθηκαν στην επιστολή και στη διαταγή του Κύρου. Έλα όμως που ο Κύριος πέθανε, ο άνθρωπος τελειώνει, αδερφοί. Στηριζόμαστε τον άνθρωπο, ο άνθρωπος τελειώνει. Στηρίζομαι στο θείο μου που είναι στην Αμερική και έχει πολλά λεφτά. Θα πεθάνει και θα τα πάρουν όλα και θα σου μείνει τίποτα. Δεν στηριζόμαστε, αδερφοί, σε ανθρώπους. Όσο και δυνατοί και σπουδαίοι είναι. Είτε δεν θα μπορέσουν, είτε δεν θα θελήσουν, είτε δεν θα καταφέρεις εσύ να τους πείσεις. Πέθανε ο Κύριος. Πάει η διαταγή του. Τώρα ένας ψεύτης που έκανε ότι είναι γιος του Κύρου, αλλά δεν ήτανε, γνωστός όλη την ιστορία, ο ψεύδος Μέρδης, έπεισε όλους ότι είναι γιος του Κύρου, αλλά δεν ήτανε και έγινε βασιλιάς. Και βασίλευσε, αν θυμάμαι καλά, 6 χρόνια, μέχρι που τον κατάλαβαν και τον έδιωξαν. Δεν πέθανε. Κατάλαβαν ότι ήταν ψεύτικος γιος, τον έδιωξαν και βασιλιάς πια έγινε ο Καμβύσης, ο γιος του Κύρου, για τα επόμενα 7 χρόνια, μέχρι που ήρθε ο Δαρίος και ήταν ο άνθρωπος του Θεού και ο Θεός είχε προετοιμάσει πια τις καρδιές όλων για να ξεκινήσει το έργο του Θεού. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, με τη βεβαιότητα, αυτή η βεβαιότητα της διαταγής του Κύρου, τη βεβαιότητα και την ελπίδα στους ανθρώπους, με παρησία λένε εμείς θα συνεχίσουμε γιατί μας διέταξε ο Κύρος. Χωρίς, επαναλαμβάνω, να έχουν προσέξει τις λεπτομέρειες του Λόγου του Θεού. Το αποτέλεσμα είναι, αυτοί θύμωσαν πιο πολύ, γιατί όπως κάνει ο διάβολος, όπως είπαμε, πρώτα κολακεύει, παρακαλάει και ύστερα αγριεύει, θυμώνει. Αδελφοί, αυτό, αν βέβαια πρέπει να το πω και αυτό, είναι ωραία παραδείγματα για μας να μην συμπεριφερόμαστε έτσι. Δεν θα ζητάμε κάτι ευγενικά από τα αδέρφια μας ή από το Θεό και μετά θα θυμώνουμε. Δεν είναι το πνεύμα του Θεού αυτό. Δεν κολακεύουμε, αλλά και δεν αγριεύουμε. Αλλά τι κάνουμε? Συνεχίζουμε να μένουμε πιστοί, περιμένοντας βοήθεια από τον μόνο αληθινό Θεό, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Και βεβαίως, στη συνέχεια ποτέ δεν λέμε ψέματα για να πετύχουμε
αυτό που ζητάμε και βεβαίως ποτέ δεν κατηγορούμε προκειμένου να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Αυτή είναι η μεθοδία του διαβόλου, την οποία εμείς γνωρίζουμε και επειδή τη γνωρίζουμε ποτέ δεν την ακολουθούμε. Ούτε παρακαλάμε, ούτε αγριεύουμε, ούτε θυμώνουμε, ούτε λέμε ψέματα και ούτε διαβάλλουμε και κατηγορούμε τον έναν στον άλλον. Εάν συνειδητοποιήσουμε, που θα το συνειδητοποιήσουμε κάποιες φορές, ότι ακολουθούμε αυτή την οδό ή κάποια κομμάτια από αυτή την οδό, να ξέρουμε ότι είναι λάθος ο δρόμος μας και οδηγεί σε καταστροφή και χρειαζόμαστε επιστροφή, μετάνοια, εξομολόγηση για να μπούμε στον ίσιο δρόμο του Θεού που είπαμε ότι είναι ο αγιασμός και η αλήθεια. Στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά. Ο δούλος του Θεού δεν θυμώνει, δεν αγριεύει. Έχει ορισμένα ωραία χαρακτηριστικά. Οι δούλοι του Θεού δεν θυμώνουν, δεν αγριεύουν. Δεν κολακεύουν. Δεν κάνουν πολιτική. Δεν καλοπιάνουν. Δεν αυτοπροβάλλονται. Δεν αυτοδικαιώνονται. Γιατί αν αυτοπροβάλλεσαι και αυτοδικαιώνεσαι, εκ των πραγμάτων κάποιος θα κατηγορήσεις και θα κατακρίνεις. Δεν λέω λοιπόν δεν κατακρίνουν, που δεν κατακρίνουν, δεν κατηγορούν. Αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα της αυτοδικαίωσης. Εγώ έχω δίκιο, αυτός ο παλιομασχαράς δεν καταλαβαίνει. Και βγάζουμε οχετό από μέσα μας. Και περπατάμε στα ίχνη αντί του Χριστού του διαβόλου. Και δεν παίρνουμε χαμπάρι, δεν το καταλαβαίνουμε. Και δεν ακολουθούμε και το τελευταίο κόλπο, τα ψέματα, για να πετύχουμε. Εμείς θέλουμε να πετύχουμε όχι αυτά που θέλουμε εμείς, αυτά που ο Θεός έχει προσδιορίσει. Και θα τα πετύχουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, διατηρώντας την πίστη μας και αγωνιζόμενοι τον καλόν αγώνα. Αλλιώς και δεν θα πετύχουμε, αλλά και περπατάμε με ό,τι σημαίνει αυτό, πάνω στα ίχνη του διαβόλου, πάνω στις συνήθειες του διαβόλου, αντί να περπατάμε πάνω στα ίχνη του Χριστού που θα μας οδηγήσουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός να μας φυλάει, αδέλφια μου. Ο Θεός να μας φυλάει, γιατί ο χριστιανισμός είναι ένας δρόμος που μόνο με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και καλυμμένος από την αγάπη του Θεού Πατρός μπορείς να προχωρήσεις. Αλλιώς οι άνθρωποι κάνουμε λάθη. Παρασυρώμεθα από την καρδιά μας. Γι' αυτό μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Η καρδιά σου, αδελφή μου, αδελφέ μου, αδέλφια μου, η καρδιά μας είναι απατηλή υπερπάντα. Λέει ψέματα. Και κατά πάντα διεστραμμένη. Περισσότερο από όλα απατηλή και πλήρως διεστραμμένη. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να δαμάζουμε την καρδιά μας. Δεν περπατάμε κατά τις ορέξεις της καρδιάς μας. Θα βρισκόμαστε σε αδιέξοδα και σε καταστροφές. Αλλά περπατάμε κατά το θέλημα του Θεού, το οποίο το δοκιμάζουμε. Το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και το οποίο μας αποκαλύπτεται μόνο όταν δεν συσχηματιζόμεθα με τον κόσμο. Από τη στιγμή που συσχηματιζόμαστε με τον κόσμο, και ας θέλετε να το δούμε μέσα πως το περιγράφει τόσο ωραία ο Λόγος του Θεού, είναι στο κεφάλαιο 2 Β, διαβάζω από το πρώτο εδάφιο, 2 Β, σελίδα 1003. Γιατί ναι, μεν θέλουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, αλλά δεν το βρίσκουμε πάντοτε. Πρέπει να περπατήσουμε στην ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού για να έρθουν οι επαγγελίες του Θεού επάνω μας, για να επιβεβαιώσει ο Θεός τις επαγγελίες Του. Σας παρακαλώ λοιπόν, λέει ο Παύλος, ο Απόστολος, αδελφοί, και μάλιστα
Δια των νυκτηρμών του Θεού με όλη μου την καρδιά έχει γεμίσει ο Θεός την καρδιά μου με τόσο αγάπη για σας που σας παρακαλώ να μ' ακούσετε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές δεν ακούμε. Σας παρακαλώ λοιπόν δια των νυκτηρμών του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστο εις τον Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Πώς? Και μη συσχηματίζεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νεού σας, και τότε θα δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού και θα κατανοείτε το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειο. Μόνο αν παραστήσεις το σώμα σου θυσία, ζώσα, αγία και ευάρεστο εις το Θεό, δεν μπορείς αλλιώς να καταλάβεις το θέλημα του Θεού, γιατί το θέλημα του Θεού είναι αποκάλυψης. Δεν μπορεί να στο αποκαλύψει ο Θεός. Δεν μπορεί να στο φανερώσει ο Θεός. Θέλει, αλλά δεν μπορεί που να σε βρει. Και μη συσχηματίζεσαι, μην παίρνεις το σχήμα του κόσμου. Λέει η Γραφή, σχήμα πορνικών είχε αυτή στις παροιμίες. Παίρνουμε το σχήμα του κόσμου. Γιατί αν παίρνουμε το σχήμα του κόσμου, σημαίνει ότι μέσα στην καρδιά μας βασιλεύει ο κόσμος. Η Γραφή λέει, εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Ό,τι έχουμε στην καρδιά μας, αυτό κάνουμε, αυτό δείχνουμε και αυτό λέμε. Εάν παίρνεις το σχήμα του κόσμου, αν μιμήσαι τον κόσμο, δεν λέω αν αγαπάς τον κόσμο, γιατί αν αγαπάς τον κόσμο, η αγάπη του Θεού δεν είναι πάνω σου. Αν μιμήσαι τον κόσμο για να μην διαφέρεις, τότε δεν μπορεί ο Θεός να σου αποκαλύψει το θέλημά του. Δεν μπορεί. Και είναι τόσο σημαντικό να ξέρουμε τι είναι το θέλημα του Θεού, του αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειον, γιατί τότε θα περπατάμε, δεν θα παγιδευόμαστε. Ξαναλέω, η ζωή του χριστιανού είναι γεμάτη παγίδες. Έχουμε να κάνουμε με ένα εχθρό παμπώνυρο. Δεν παίζεται. Έχει εμπειρία εκατομμυρίων ετών, δισεκατομμυρίων ετών, δεν ξέρω από πότε. Απαρχής. Το πρώτο δημιούργημα που φτιάξε ο Θεός για να τον δοξάζει ήταν το χερούβι το επισκιάζον. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Μόνο μένοντας στην ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού και στον αγιασμό, τότε μόνο ο Θεός θα μας αποκαλύπτει το θέλημά Του, και όχι μόνο, θα μας δίνει και τη δύναμη να περπατάμε σε αυτό. Και τότε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ευχαριστούμε τον Πατέρα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού που κάνει μας πάντοτε να θριαμβεύομεν δια του Ιησού Χριστού. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, άγιοι άνθρωποι του Θεού, τελικά έχασαν το στήριγμά τους, την ελπίδα τους, τον Κύριο που πέθανε. Και οι εχθροί βρήκαν ευκαιρία. Στείλανε γράμμα στον ψευδόν Σμέρνη και αυτός τους απάντησε αμέσως, έχετε δίκιο σε ό,τι λέτε, είναι πόλης, τι θα έλεγε, αφού είναι από τον εχθρό, καλό θα έλεγε. Αλλά θα δούμε την άλλη φορά ότι το επέτρεψε ο Θεός, αυτή την καθυστέρηση για να φέρει το λαό αυτόν πιο κοντά. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός βασικό χαρακτηριστικό του έχει την εκπαιδευτική του ικανότητα και προσπάθεια. Γι' αυτό και ο Χριστός είναι ο δάσκαλός μας. Ό,τι κάνει έχει εκπαιδευτική αξία. Μα θα καθυστερήσει το έργο του Θεού 16 χρόνια. Έχει εκπαιδευτική αξία. Την άλλη Δευτέρα θα δούμε ποια είναι η εκπαιδευτική αξία. 16 χρόνια καθυστέρησε. Ναι, γιατί δεν ήταν έτοιμοι. Δεν ήταν έτσι πως τους ήθελε ο Θεός για να τους χρησιμοποιήσει για την οικοδομή του ναού. Αυτούς τους ίδιους ανθρώπους, αφού θα τους εγκαταλείψει για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αλλά το είχε προφητεύσει, έπρεπε να το ξέρουνε, θα τους εγκαταλείψει για 16 χρόνια, θα τους εκπαιδεύσει μέσα από εκπαιδευτική ταλαιπωρία
για να τους καταστήσει πιστούς, να οικοδομήσουν ένα έργο το οποίο είναι μέγα, γι' αυτό και δεν είναι εύκολο. Αλλά όχι μόνο αυτό, να τακτοποιήσει και το περιβάλλον, ώστε οι εχθροί να μην έχουν δυνάμεις που να μπορούν να επιβληθούν στο σχέδιο του Θεού και στο έργο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το αποτέλεσμα ήταν, ο ψεύδος Μέρδης, όπως τον λέει η ιστορία, διέταξε και τους είπε σταματήστε τους. Αυτοί λοιπόν τώρα με τη διαταγή του πλανητάρχη, του αυτοκράτορα, με τη βία τους σταμάτησαν και αυτοί δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν. Δεν είναι επιτυχία του διαβόλου. Θα ήταν επιτυχία του διαβόλου αν ο Θεός είχε πει θα οικοδομείτε και σταμάταγε. Είναι σχέδιο Θεού που φαίνεται σαν επιτυχία του διαβόλου. Αλλά είναι ωραίο σχέδιο του Θεού. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι άγιοι και καθαροί. Δεν καταλάβανε, δεν ξέρανε. Την άγνοια ο Θεός δεν τη λαμβάνει υπόψη του. Δεν μπορούσανε. Την αδυναμία δεν τη λαμβάνει υπόψη του. Αλλά μέσα από την αδυναμία τους και την άγνοιά τους, ο Θεός θα τους εκπαιδεύσει, θα τους διδάξει, θα τους καταστήσει και να ξέρουν και να μπορούν δυνατούς για να εκπληρώσουν το θέλημά του. Αμήν.